Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο και καθηγητή συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τις κοινωνικές επιστήμες, έδωσα περισσότερο βάρος και έβρικα πιο ελκυστικό το κοινωνικό σκέλος. Για μένα η κοινωνία και η οικονομία δεν είναι ο κοινός νους. Δεν είναι να εφαρμόσουμε πράγματα που όλοι συμφωνούμε σαν να είναι εκτός της ιστορίας, εκτός των αξιών, εκτός των οραμάτων, μια επιστήμη που υπάρχουν οι σωστές και οι λάθος απαντήσεις. Δεν το βρίσκω ελκυστικό, δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό και νομίζω ότι στο τέλος δεν είναι και δημιουργικό. Προτιμάω όταν είναι να μιλάμε για την οικονομία και την προοπτική της οικονομίας να γίνει αντιπαράθεση, όχι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω σε τι οικονομία θέλουμε, πάνω σε όταν λέμε θέλουμε την προοπτική αυτής της οικονομίας, προοπτική για ποιον, με ποιους φορείς, με ποια διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Αν δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση στο πολιτικό σκέλος, πάντα να είσαστε ύποπτοι. Πάντα να πιστεύετε ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Όταν κάποιος σας παρουσιάζει ότι αυτό που λέω το κάνουν όλα τα άλλα κράτη. Λες και όλα τα άλλα κράτη το 2008 και 2009 δεν πήγανε σε κρίση. Όταν λένε ότι αυτό είναι η λογική. Να είσαστε πάντα ύποπτοι. Γιατί πίσω από αυτό δεν υπάρχει η λογική, ούτε ο κοινός νους. Υπάρχει η ομοίω εξουσία. Ότι έτσι το κάνουμε εμείς. Οι άνθρωποι που εμείς υποστηρίζουν μας λένε ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Όλες οι κοινωνικές ομάδες θα κερδίσουν. Όλα θα πάνε καλά για όλους. Δεν θα υπάρχει καμιά διαφοροποίηση μεταξύ την αξία της συλλογικότητας και του ατομικισμού, μεταξύ της ελευθερίας και της ισότητας. Όλα είναι πρέπει να κάνουμε αυτό. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Ανακαλύπτουμε ιδεολογήματα όπως ότι είμαστε στην κοινωνία της γνώσης. Λες και όταν ήταν ο Νεύτωνας ή ο Άινστάιν δεν ήταν η οικονομία της γνώσης, ήταν κάποιες άλλες οικονομίες και κοινωνίες αυτές. Και προχωράμε με τα ίδια κλισέ. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να έχουμε την καινοτομία, πρέπει να πάμε μπροστά. Αυτό το μπροστά είναι που με σκοτώνει εμένα. Δηλαδή που λέει το απολύτως τίποτα. Μου θυμίζει τον Ανδρέα του Παπανδρέου που ο σκητσογράφος είχε την ταμπέλα, δεν είναι εναντίον του, πριν πεταχτείτε κύριε Μανιάτη, δεν είναι εναντίον του Παπανδρέου αυτό, που είχε μια ταμπέλα που έλεγε σοσιαλισμό και όπου πήγαινε η γυρνούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και εκεί ο σοσιαλισμός. Τι είναι το νέο, να το ορίσουμε. Άρα λέω εγώ να σας πω, όχι πόσο κακή είναι η Νέα Δημοκρατία και πόσο καλός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή μας, αλλά οι αντιπαραθέσεις που πρέπει να αποφασίσουμε και να γίνει η συζήτηση πάνω σε αυτό. Πρώτη αντιπαράθεση για τη φορολογία. Έχω ακούσει και από τον κύριο Σταϊκούρα αλλά και άλλους ομιλητές που παρακολούθησα από την τηλεόραση ή μου το στείλανε τα παιδιά που με βοηθάνε, ότι το βασικό πρόβλημα μετά από το μνημόνιο είναι ότι δεν έγινε αρκετή αναπροσαρμογή από τη μεριά των δαπανών και έγινε όλο από τη φορολογία. Να σας θυμίσω πρώτον ότι για τα 10 χρόνια πριν από την κρίση η Ελλάδα είχε περίπου το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες. Να συζητήσουμε για την ποιότητα αυτών των δαπανών και αν πήγαιναν εκεί που πρέπει, να το συζητήσουμε. Αλλά εκεί ήταν, στο μέσο όρο, και είμαστε 6-7% μονάδες κάτω από το μέσο όρο στα έσοδα. Παράξενο να είναι αυτό το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας για τα 30-40 χρόνια, ότι είχαμε πολύ ψηλούς φόρους και χαμηλές δαπάνες. Παράξενο. Prima facie, πριν πάμε παρακάτω.
Μετά, να σας δείξω αυτό το πίνακα. Αυτός ο πίνακας λέει για κάθε χρόνο μετά από το 10, από όλα τα μνημόνια, από όλα τα πακέτα, από όλα τα προγράμματα, πόσο ήταν από τη μεριά των δαπανών και πόσο ήταν από τη μεριά των φόρων, των εσόδων. Το 2011 ήταν περίπου το ίδιο. Το 2012 ήταν σχεδόν 99% από τις δαπάνες και 1% από τα έσοδα. Το 2013 ήταν 83% από τις δαπάνες και μόνο 17% από τα έσοδα. Το 2014 ήταν 74% από τις δαπάνες. Να μην σας κουράζω. Μέχρι που φτάσαμε εμείς. Και τι ήταν το μεμπτό σε εμάς? Ότι κάναμε 58% περικοπές, δηλαδή αναπροσαρμογή από τις δαπάνες, και 42% από τα έσοδα. Δηλαδή ένα ολόκληρο ιδεολόγημα είναι ότι δεν έχουμε κάνει αρκετή αναπροσαρμογή από τις δαπάνες και έχουμε κάνει όλα από τους φόρους. Που δεν βγαίνει από κανένα στοιχείο εδώ πέρα, και το μόνο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο να διαρθώσει αυτό και η κυβέρνηση, και αυτοί που το λένε δεν μας εξηγούν και ποιες άλλες δαπάνες θέλουν να κόψουν. Να πούμε ότι οι φόροι είναι πρόβλημα, θα το συζητήσω και μετά, αλλά όλες τις μελέτες που ξέρω εγώ λένε ότι αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι την προβλεψιμότητα των φόρων. Την προβλεψιμότητα του πλαισίου. Όχι τόσο πολύ το ύψος των φόρων. Και να πούμε κάτι, ότι χρειάζεται ένα αναπτυξιακό μοντέλο και η προοπτική της οικονομίας να βασιστεί και λίγο στη δικαιοσύνη. Ακόμα και το Δουνουτού, στα έγγραφά του, τώρα μας λέει ότι η ανάπτυξη πάει μαζί με την ισότητα. Ότι πρέπει να ενσωματώσει όλους. Δυστυχώς, όπως και με το ΚΚΕ, κύριε Θανασόπουλε, υπάρχει Δουνουτού εσωτερικό και Δουνουτού εξωτερικού. Και όπως και με το ΚΚΕ, είναι καλύτερο του εσωτερικού. Το Δουνουτού εσωτερικό, που είναι στην Αμερική, γράφει τέτοια πράγματα. Θα λέει, διαβάζετε άρθρα επί άρθρων που λένε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των γυναικών, και αμήν τις περιθεροποιούμε, για την ανάπτυξη. Πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Πόσο σημαντικό είναι η ισότητα. Στο Δουνουτού εξωτερικό δεν το ακούμε αυτό. Όταν πιέζουν για μειώσεις συντάξεις και μείωση του αφορολόγητου. Άρα να συμφωνήσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι ανάπτυξη και τι προοπτική και τι θέλουμε για τους φόρους και τι θέλουμε τις δαπάνες και ποιες είναι οι σημαντικές δαπάνες. Και την κάνουμε όμως και πριν από τις εκλογές και στο ακαδημιακό επίπεδο, αλλά με μια ευθύτητα. Να ξέρει ο κόσμος τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και υπάρχει πρόβλημα τους φόρους που σας υποσχέθηκα να πω. Υπάρχει. Έχουμε εμείς ζορίσει τα μεσαία στρώματα. Τα έχουμε ζορίσει. Τα έχουμε ζορίσει, όπως έχω πει και στην Ολομέλεια, επειδή είχαμε μια απόλυτη δέσμευση για τους φτωχούς και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Και έχω ομολογήσει ότι κάναμε και λάθος από την άλλη μεριά, και γι' αυτό έχουμε στριμώξει πολύ σημαντικά μεσαία στρώματα. Κάναμε λάθος στην πρόβλεψή μας πόσο γρήγορα μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Και άρα έπεσε το βάρος σε κάποια μεσαία στρώματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα πια γενικά για τη φοροδιαφυγή, γιατί έχουμε κάνει πολλά βήματα, και την Πέμπτη, μπορώ να σας ανακοινώσω, θα υπάρχει συνέντευξη τύπου για τη νέα πρωτοβουλία που θα πάρει η κυβέρνηση, που νομίζω θα εντυπωσιάσει πάρα πολλούς. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε, κάτι που θα μπορούσε να το έχει κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, τις καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Και αυτό νομίζω θα φέρει πάρα πολλά έσοδα. Άρα, να αυξήσουμε τη φορολογική βάση, αλλά αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση για τις φόρους δαπάνες, θα την κάνουμε στη βάση των στοιχείων και τις προτεραιότητες που έχουμε. Και βεβαίως να είμαστε αξιόπιστοι σαν χώρα και στους δανειστές. Αλλά εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και στο δικό μας τον κόσμο. Στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Για να είναι ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
αξιόπιστο, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι αξιόπιστο. Να έχεις αξιοπιστία πρωτίστως στη δικιά σου κοινωνία. Τι θέλεις να κάνεις, ποιους θέλεις να βοηθήσεις, ποιες είναι οι προτεραιότητες σου. Και αυτό θέλει πιο σοβαρή συζήτηση από το να μιλάμε για την καινοτομία και τις επενδύσεις. Δεύτερο θέμα που μπαίνει. Για τις επενδύσεις. Ισχυρίζουμε ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν εξαρτάται από αυτό. Έχουμε κάποιους στόχους για τις ιδιωτικοποιήσεις μέσα από το μνημόνιο. Έχουμε. Θα τις κάνουμε. Αλλά νομίζω η ιδιαίτερη σημασία δεν έχει ο αριθμός των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά πώς αξιοποιείς τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Είτε είναι αυτές κρατικές επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι ακίνητα. Η μεταστροφή από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο, που φώναζε όλη η αντιπολίτευση ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερη, θυμίζει αυτό που λέει η Gertrude στο Hamlet, ότι η κυρία παραδιαμαρτύρεται. Γιατί αυτό που έπιασε η αντιπολίτευση και άρα έπρεπε να φωνάξει, ήταν δεν έχει καμία σχέση το υπερταμείο με το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί η λογική του υπερταμείου είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε πρωτίστως την αξία των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων και πώς αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αυτή την αξία, βεβαίως και για τους δανειστές, αλλά βεβαίως και για τις επενδύσεις. Και άρα για μας το υπερταμείο και όλη η λογική δεν είναι κάνουμε επενδύσεις και ξαφνικά θα έρθουν 100 εκατομμύρια, που δεν θα έρθουν έτσι, 100 δισεκατομμύρια, που δεν θα έρθουν έτσι, δεν θα έρθουν έτσι, θα έρθουν όταν έχεις ένα σχέδιο και να ξαναμπούν μέσα, όπως μπαίνει στη σύγχρονη σοσιοδημοκρατία στην Ευρώπη, εδώ δεν το ακούω, οι παλιές έννοιες και της βιομηχανικής πολιτικής και της περιφερειακής πολιτικής. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τα λιμάνια που θέλουμε να τα ιδιωτικοποιήσουμε. Ξέρουμε πώς θα το συνδέσουμε, αν θέλουμε αυτή την ιδιωτικοποίηση ή αν θέλουμε αυτή την αξιοποίηση, πώς θα συνδεθεί με την περιφέρεια που είναι, με τις άλλες επιχειρήσεις εκεί που συνδέεται. Αυτή είναι η ουσία για να έχει ανάπτυξη και να έχει προοπτική ελληνική οικονομία. Όχι γενικώς ότι εμείς είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι η αξιοποίηση του ελληνικού πλούτου για το καλό των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και αυτό θέλει ένα σχέδιο που ξέρεις όταν αξιοποιείς κάτι, όταν κάνεις σύμπραξη για κάτι, όταν δανείζεσαι για να μπορέσεις να καλυτερέψεις ένα περιουσιακό στοιχείο πριν το εκμεταλλευτείς, γιατί το κάνεις, για ποια περιφέρεια, πώς βοηθάει αυτή την περιφέρεια, πώς βοηθάει τους εργαζόμενους, πώς αυξάνει την κατάρτιση αυτών των εργαζομένων σε αυτή την περιοχή. Αυτό σημαίνει να έχεις προοπτική, να έχεις σχέδιο, που το σχέδιο δεν μπορεί να είναι τα ευκολόγια ότι θέλουμε επενδύσεις και θέλουμε καινοτομία και θέλουμε το καινούριο. Και να πούμε και το εξής. Είναι αδιάφορο σε εμάς ποιους επενδυτές θέλουμε. Είναι αδιάφορο. Δεν θέλουμε επενδυτές που θα επενδύσουν μακροπρόθεσμα και είναι υψηλής ποιότητας. Όποιοι να είναι να τα παίρνουν τα πράγματα. Για όποιους λόγους θέλουνε. Απλώς για να βγάζουμε λεφτά και να δείξουμε κάποιο δείκτη βραχυπρόθεσμα ότι πάμε καλύτερα. Ή θέλουμε μια στρατηγική που όσο θέλουμε ξένους επενδύσεις, τους ξέρουμε γιατί τις θέλουμε αυτές τις επενδύσεις. Και οικονομετρικά για τους οικονομολόγους, δεν βγαίνει από οικονομετρικές μελέτες ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξη. Δεν βγαίνει. Και ο λόγος που δεν βγαίνει, και μπορεί να είναι και αρνητικό που λέει ο κύριος Καζάκος. Α, δεν λέει παρδό. Λέει όχι μόνος. Ναι. Και γιατί. Γιατί δεν είναι όλες οι ξένες άμεσες επενδύσεις καλό για την οικονομία. Και αν δεν έχεις μια στρατηγική, δεν βοηθάει.
Άρα δεν είναι η απάντηση επενδύσεις, μη επενδύσεις, ιδιωτικοποίησης, μη ιδιωτικοποίησης, αλλά τι σχέδιο έχεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς τις συνδέες αυτές σε μια χώρα που η 90%, ίσως και λέω και μικρό αριθμό, έχει κάτω από 20 εργαζόμενους. Τι σχέδιο έχεις αυτό? Και έχεις ένα σχέδιο που είναι με καινούργια χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιείς αλλιώς από τα ΕΣΠΑ. Έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κάποια κριτική οικονομολόγη τους για το οικονομικό μοντέλο που υπήρχε στη μεταπολίτευση, που ήταν το φθηνό χρήμα και τα μεγάλα έργα? Δεν το ακούσεις ποτέ εγώ. Όχι γιατί θέλω να κάνω κριτική, γιατί θέλω να ξέρω που πάμε μπροστά. Συμφωνούμε σε κάποια διαφορετική στρατηγική πέραν από τις τράπεζες, το φθηνό χρήμα και τα μεγάλα έργα? Να το ακούσω όμως, γιατί δεν το ακούω. Άρα ήταν λάθος το μοντέλο. Είχε δίκιο η αριστερά όταν έλεγε ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι, ήταν μη βιώσιμο. Να το ακούσω αυτό. Τρίτον, δεν έχει προοπτική και δεν βασίζεται η προοπτική πάντως στην κοινωνιολογία. Και έχω ακούσει πολλή κοινωνιολογία τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Δεν θα πω ονόματα. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι βοηθάει την ελληνική οικονομία να λέμε συνεχώς ότι μπορεί και σε λίγο να μην μπορούμε να πληρώσουμε συντάξεις, όπως άκουσα στο Real? Ότι θα χρειαστούμε τέταρτο πρόγραμμα? Ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει την αξιολόγηση το Φλεβάρι του 2016? Όποιος το ξαναπεί αυτό, τον καλώ στο γραφείο μου με ένα πακέτο που νομίζω γεμίζει το μισό γραφείο. Τι νόμους έχουμε περάσει τους τελευταίους 18 μήνες? Και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου πει ότι σε 6 μήνες, το 1 τρίτο του χρόνου, θα μπορούσαμε να κάνει όλα αυτά τα νομοσχέδια, δεν έχω τον χρόνο και δεν είναι σωστό να σας τα πω όλα ποια είναι, αλλά θα τα θυμάστε από τις συντάξεις μέχρι το χρηματοοικονομικό τομέα και από το υπερταμείο μέχρι το φορολογικό σύστημα, πραγματικά μου λέτε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει κλείσει η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση μέσα σε 5 μήνες? Και δεν σας έχει περάσει από το μυαλό σε κανέναν ότι αυτή ήταν μια στρατηγική της Τρόικας να τα βάλει όλα και να πει ότι μπορεί να τα τελειώσει σε 2 αξιολογήσεις μέχρι το Φλεβάρι? Άρα να μην κάνουμε κινδυνολογία. Να μην κάνουμε κινδυνολογία. Υπέρβαση του στόχου του 2016 στα έσοδα, που είναι καλό, απ' την άλλη μεριά δημιούργησε περισσότερη ύφεση. Γιατί είναι κριτική αυτό στην κυβέρνηση και δεν είναι κριτική στους θεσμούς που μας λέγανε ότι τα μέτρα σας δεν θα πάρετε αυτή την απόδοση που λέτε και δεν υπολογίζουν τα μη παραμετρικά μέτρα? Και ας λέει ο πρόεδρος των τραπεζών, ο κύριος Καραμούζης, ότι τον έχουν εντυπωσιάσει πόσοι άνθρωποι είναι στη τράπεζα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και πληρώνουν με ηλεκτρονικές κάρτες. Γι' αυτό υπάρχει υπεραπόδοση. Αυτή η υπεραπόδοση είναι και επειδή μας βάζανε περισσότερο μέτρα γιατί μας λέγανε ότι δεν είναι τόσο η απόδοση, αυτό φαντάζομαι θα το είχες τραβήξει εσύ, Χρήστο, αλλά και επειδή τα μη παραμετρικά μέτρα αρχίζουν. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε όμως περισσότερα λιτότητα. Ότι φτάνουμε στο στόχο, θα φτάσουμε στο στόχο. Και γι' αυτό έχουμε διαπραγματευτεί ότι το νέο πακέτο, αυτό που θέλει το Δουνουτού για να πει στο πρόγραμμα και να πιέσει τους Ευρωπαίους για το χρέος, θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 2% προς αναπτυξιακή πλευρά και 2% προς περιοριστική κατεύθυνση. Και μετά, όταν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, και είμαι σε θέση να σας πω ότι θα κλείσει πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε, θα σας έλεγα αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, να μην πιστεύετε πολύ συχνά αυτό που είναι στις εφημερίδες, ειδικά στους τίτλους. Εγώ βλέπω ότι έχουν και καλοί δημοσιογράφοι, προφανώς τους βάζουν άλλους τίτλους από ότι διαβάζεις ναυάγιο για το Eurogroup το προηγούμενο, μετά διαβάζει το κείμενο, δεν λέει τίποτα για ναυάγιο, ότι έγινε αυτό, είπε ότι ο Dijsselbloem θα πάμε ανάποδα να λύσουμε τα πολιτικά ζητήματα και μετά θα λύσουμε τα μικρά. Έτσι έχει γίνει. Έχουμε λύσει τα βασικά πολιτικά ζητήματα και τώρα θα πάμε στα μικρά. Οπότε μην πιστεύετε πολύ αυτό που διαβάζετε στις εφημερίδες, ειδικά στους τίτλους. Και μετά αρχίζει η συζήτηση για το χρέος.
που έχει κάνει το Δουνουτού ξεκάθαρη τη θέση του. Ξεκάθαρη τη θέση του ότι δεν μπαίνει στο πρόγραμμα χωρίς κάποιες εγγυήσεις για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα κλειδώσουν στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που ήδη δουλεύουν, που ήδη μειώνουν το κόστος να κρατάς ελληνικά ομόλογα, που ήδη μειώνουν την αβεβαιότητα. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο σήμα πρώτον για τις αγορές, αφού το Δουνουτού θα έχει δώσει τη σφραγίδα ότι εγώ είμαι καλυμμένος για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, και θα δώσει και για το σήμα για το QE από το Μάριο Ντράγκη, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό και για τη ρευστότητα. Δεν έχω χρόνο, μάλλον έχω μιλήσει περισσότερο. Πολύ σημαντικό ζήτημα είναι, δεν ξέρω πόσο το αναλύσατε εδώ στο συνέδριό σας, για τα κόκκινα δάνεια, που οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει είναι 6-7 νομοσχέδια σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση που κάνανε ανακεφαλοποίησεις και δεν τα αντιμετωπίσανε τα κόκκινα δάνεια. Ενώ εμείς τώρα έχουμε κάνει 5-6 δράσεις και τώρα αυτή την εβδομάδα θα είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβασμό, που θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανακούφιση σε όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρωστάνε και στο κράτος και στις τράπεζες. Αν είχα χρόνο θα έλεγα και κάτι και για το θεσμικό πλαίσιο, που ξέρω ότι ενδιαφέρει εσάς πάρα πολύ και συμφωνούμε σε κάποια, διαφωνούμε, αλλά θα το αφήσω για μια άλλη φορά, κύριε Καζάκο. Να πω μόνο, να τελειώσω για τις προοπτικές και να πω λίγα πράγματα για την Ευρώπη. Υπάρχουν σήματα ότι η Ευρώπη, η ανάπτυξη επιστρέφει. Υπάρχουν και πολιτικά σήματα ότι δεν πήγε καλά ο Wilders, οπότε πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ πρέπει να σας πω, εξακολουθώ να είμαι φοβερά ανήσυχος για την Ευρώπη. Και θεωρώ και σε τέτοια πλαίσια, αλλά και σε πολιτικό πλαίσιο, αυτό θέλει μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να ρωτάω, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία και τους επιστήμονες, τι άποψη έχουν για την Ευρώπη, για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Ειδικά τον Χρήστο, σχεδόν στα γόνατα έχω φτάσει να τον παρακαλέσω. Τι άποψη έχει. Δηλαδή, τι άποψη έχει... Σχεδόν. Τι άποψη έχει αν χρειάζεται ή δεν χρειάζονται δημοσιονομικές μεταβιβάσεις. Χρειάζονται ή δεν χρειάζονται σε μια νομισματική ένωση. Να ξέρω. Είναι δηλαδή με τα αριστερά κόμματα του Νότου και τώρα βλέπω και το Ραχώι, ή με το Λαϊκό Κόμμα στο Βορρά, που ακούει μεταβιβάσεις στο Σόιμπλε και παθαίνει ένα τραλαλά. Πώς το έλεγε ο Φλωράκης, Αναγούλα, κάπως το έλεγε ο Τάκο για τη λέξη ανανέωση. Αυτό παθαίνει. Να το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Τι είναι η άποψή μας για την Τραπεζική Ένωση. Χρειάζεται ένα σύστημα εγγύηση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Κατά τη δική μου άποψη, η Ευρωζώνη δεν είναι σε σταθερό σημείο. Έχει πολύ μεγάλο συστημικό πρόβλημα από την αρχιτεκτονική της και έχει ένα τεράστιο πρόβλημα από την πολιτική της. Ένας από τους λόγους που έχουμε δώσει τόσο μεγάλη βάση στη συζήτηση για τα εργασιακά είναι ότι έχουμε καταλάβει, όχι μόνο από τις αξίες μας, όχι από τις ιδεολογίες μας που λέει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, αλλά ότι δεν πιστεύουν πια οι Ευρωπαίοι πολίτες, γυναίκες και άντρες, ότι όταν θα έρθει η σοβαρή ανάκαμψη, 2 λεπτά θέλω μόνο πρώτο, όταν θα έρθει η ανάκαμψη, ότι θα έχουν μέρος σε αυτή την ανάκαμψη. Δεν το πιστεύουν. Δεν τους πείθουν τα βασικά παραδοσιακά κόμματα. Δεν τους πείθουν δηλαδή ότι όταν θα έρθει η ανάκαμψη έχει κάποιο ρόλο και ο κόσμος της εργασίας και ο κόσμος της φτώχειας, ότι θα δει το πρόσωπό του. Αυτή η Ευρώπη μπορούμε να τη συζητήσουμε. Αυτή θα ήταν μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, και τη Βουλή, να δείτε και εσείς τα οικονομικά της Ευρώπης, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις δικές μας προοπτικές. Εκτός είναι να μην κάνουμε κριτική στη Γερμανία, που τώρα έχει βγάλει στο ισοζύγιο πληρωμών το μεγαλύτερο πλεώνασμα, μεγαλύτερο από την Κίνα.
Δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό. Δεν θα πούμε, θα το συζητήσουμε αυτό. Μπορεί να είναι και θα ακούσω για ανάπτυξη και ανταγωνισμό και για μισθούς και αυτό. Και αυτό που είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο δεν αναφέρεται καθόλου. Είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Όλοι ξέρουμε ότι αν οι χώρες του Βορρά έχουν τέτοια πλεονάσματα, δεν θα γίνει ανταγωνιστικός ο Νότος. Το ξέρουμε όλο. Εκεί είναι. Και αρχίζουμε και λέμε και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έρευνα και τεχνολογία και το ένα και το άλλο. Είναι ή δεν είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο αυτό? Και αν είναι, να το συζητήσουμε και να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Είδατε ότι ήμουν πολύ προσεκτικός στην κριτική και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελα να κάνω τι κάνατε, τι κάναμε. Προκαλώ μια συζήτηση από το ακαδημιακό στο πολιτικό και πίσω συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Πόσο συνδυάζεται η ισότητα με την ανάπτυξη? Από πού βγαίνει ότι οι φόροι, το επίπεδο των φόρων, όχι η διάρθρωση, το επίπεδο των φόρων είναι πρόβλημα? Αν είναι ότι να είναι η αναπροσαρμογή από τις δαπάνες, να κάνουμε ποιες δαπάνες, όχι έτσι γενικώς. Όχι έτσι γενικώς. Γιατί μετά δεν θα έχουμε την αξιοπιστία στον κόσμο που θα ρωτάει, θα είναι το δικό μου σχολείο, το δικό μου νοσοκομείο, ο δικός μου δρόμος. Να ξέρουν οι άνθρωποι. Όχι έτσι γενικώς ότι θα μειώσουμε τις δαπάνες. Τι Ευρώπη θέλουμε? Ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης? Είναι πιο πολύ πολιτικό, είναι πιο πολύ οικονομικό, είναι αρχιτεκτονική? Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει αντιπαράθεση. Είναι πολύ σημαντικό το γραφείο του προπολογισμού που με έχει στεναχωρήσει λίγο τελευταία, αλλά ας είναι. Έχω συνηθίσει να με στεναχωρούν οι θεσμοί και οι οργανισμοί το τελευταίο καιρό. Νομίζω όμως έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Το ξέρει νομίζω ο Πρόεδρος και εσείς ότι το έχω υποστηρίξει και από τη στιγμή που ήμουνα και στην αντιπολίτευση. Ποτέ δεν έχω κάνει κριτική και πάντα υποστήριζα το ρόλο του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Πραγματικά θεωρώ ότι έχετε κάνει καλό έργο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια σοβαρή συζήτηση όπου η επιστήμη, το ακαδημιακό, επηρεάζει τη δημόσια πολιτική και βοηθάει να είναι πιο πλούσια, όχι πιο consensus. Δεν είμαι εγώ υπέρ του consensus. Είμαι να βγαίνουν οι αντιπαραθέσεις, και τελειώνω με αυτό εκεί που άρχισα, στον αέρα. Για να ξέρει όλος ο κόσμος για τις αξίες μας, να ξέρει όλος ο κόσμος για ποιους υποστηρίζουμε, γιατί τους υποστηρίζουμε, για ποιο μοντέλο θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι η προοπτική για την ελληνική οικονομία, χωρίς αυτά να είναι στην επιφάνεια, δεν θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.